επικριτικός. Ναι. Έλεγε ο Δαλιανίδης κάποια στιγμή όταν το συνάντησα, πού υπάρχει αυτή η δουλειά, πού τη βρήκαν αυτή τη δουλειά τηλεκριτική. Το λες και εσύ. Ναι, να σου πω. Πολλές φορές. Ναι, και εγώ το λέω πάρα πολλές φορές. Το έλεγε και ο Ύμνηστος με την έννοια ότι εγώ του είχα ιδιαίτερη σεβασμό του Γιάννη, γιατί όποτε συναντιόμασταν. Ο Ύμνηστος άντε να δικαιούται να το πει, εσύ δεν ξέρω. Γιατί είναι, δηλαδή. Εγώ αλλά εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, τι κάνει έναν δημοσιογράφο τηλεκριτικό και ποια είναι η διαφορά τη μάνα μου που βλέπει τηλεόραση από εσένα? Μόνο τη διαφορά είναι ότι εσύ το γράφει σε ένα χαρτί, ενώ εκείνη απλά μου το λέει στο τηλέφωνο. Για το τι πιστεύει για τον καθένα. Φαντάζομαι θα σου λέει χειρότερο από ότι εγώ, έτσι. Ευτυχώς που μου λέει χειρότερο από ότι εσύ, γιατί με έχει διορθώσει. Ενώ εγώ που σου λέω ότι έχω πει, δεν σε διορθώνουμε τίποτα. Γιατί σου εξηγώ και θα σου εξηγήσω παρακάτω ποιο είναι το λάθος το δικό σου για μένα. Okay. Λοιπόν, να δούμε λίγο ποια είναι, τι θα πει να είσαι τηλεκριτικός. Πώς γίνομαι τηλεκριτικός. Πώς γίνεσαι. Mm-hmm. Μην μου πεις ότι θες να γίνεις και τηλεκριτικός. Όχι, βέβαια. Σε παρακαλώ. Έγινες εσύ παρουσιάστρια, μην γίνω εγώ τηλεκριτικός. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Το πάνε είναι να ξέρεις να κάνεις ρεπορτάζ. Δηλαδή η αρχή της δημοσιογραφίας είναι το ρεπορτάζ. Εμείς ξεκινήσαμε κάνοντας τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και πολλά χρόνια και καλό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, μια γενιά. Λέω τώρα πίσω από τα καινούργια παιδιά. Όταν αυτό το πράγμα οριμάσει, μοιραία, περνά σε κάτι άλλο που λέγεται κριτική αυτού που έκανες. Τώρα θα σου πω εγώ γιατί προφανώς δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, ότι εγώ έχω κάνει τηλεόραση. Και έχω κάνει πολλή τηλεόραση. Δηλαδή, όταν έχω δουλέψει 22 χρόνια με το Φρέντι. Το ξέρω. Καταλαβαίνεις ότι έχω περάσει ένα σχολείο που. Τεράστιο. Ναι. Να μου επιτρέψει να σου πω, λίγοι το έχουν διαβεί από αυτούς που κάνουν τηλεόραση. Άρα το ξέρω το. Συμφωνώ. Δηλαδή, ξέρω να ξεχωρίζω το φιλμ από το βίντεο, που ήταν μια κλασική ερώτηση που μας την κάναμε παλιά. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα αυτό το πράγμα να το καταθέσει το χαρτί και από ρεπορτάζ να το κάνεις κριτική. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικοί κριτικοί στην Ελλάδα. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά και οι παλιοί που σταματάμε σιγά σιγά ή θα σταματήσουμε, αλλά και η καινούργια φουρνιά, σχετά αν δεν έχει κάνει πολύ ρεπορτάζ. Δηλαδή εκεί είναι λίγο η διαφωνία μου στο ότι πρέπει λίγο να ζυμωθείς, mm-hmm. να τους γνωρίσεις αυτούς τους ανθρώπους, να δεις πώς δουλεύουν, να καταλάβεις λίγο και μετά να το πάρεις το μολυβάκι. Mm-hmm. Και να τους βρήσεις ή να τους σέξεις. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι, συμφωνώ σε αυτό. Αυτό. Λάθη κάνεις γράφοντας, πιστεύεις? Ασφαλώς. Ασφαλώς κάνεις λάθη, όπως κάνεις λάθη όταν παρουσιάζεις μια εκπομπή. Τα πάντα κάνεις λάθη. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου. Εγώ αυτό που ένα πράγμα που σε κατηγορώ, πραγματικά τίποτα άλλο, ό,τι και να μου έχεις γράψει. Τα έχω καλά, μην είναι. Ό,τι. Το αθώνεις τώρα. Δεν το αθώνω. Δηλαδή, το μόνο μου που με πείραξε. Τέρατα. Όχι, εσύ το ξεκίνησες. Δεν σου πει το κάνουμε τώρα. Αυτό δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θεωρώ ειλικρινά ότι το μόνο. Πώς θα πάμε? Θα πάμε καλά. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Ξάπλες κάτω από αυτά που λες. Θέλω να σου πω. Νιώθω και θέλω να μπει κι εσύ. Όταν σου λέω ότι είσαι αιμονική. Μα είσαι καλά. Δεν είσαι. Τι να είσαι. Πώς να μου πεις όχι, δεν έχει να κάνει. Εγώ και είναι αυτό που πιστεύω για σένα. Εμονή είναι ότι δεν βρίσκω τίποτα καλό για έναν άνθρωπο, ό,τι και αν κάνει. Ναι. Ακόμη και αν κάνει 25 χρόνια αυτή τη δουλειά. Ακόμη και αν έχει κάνει επιτυχίες. Ακόμη και αν έχει κάνει αποτυχίες. Ακόμη και αν δεν πάει καλά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν βρίσκω τίποτα καλό στη δουλειά του και είμαι αφοριστική. Ωραία. Θες να τα πάρουμε από την αρχή? Μόνο αυτό θέλω να μου πει. Κάτσε, Γρηγόρη μου. Όταν έκανε η Κλάρα αυτά που έκανε στο στούντιο, σ' άρεσε εσένα αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ. Θέλω να σου πω καταρχάς για να ξέρεις, γιατί ίσως δεν τα ξέρεις και εσύ όλα. Ναι. Η Κλάρα είναι ένα βέλγικο παιχνίδι αγροτικό που συμβαίνει σε όλες τις επαρχίες της Κεντρικής Ευρώπης. Οι αγρότες κάθονται λοιπόν. Βάζουν ένα χωράφι. Οι αγρότες. Θεώρησα λοιπόν ότι αυτή κάτι ήταν, τέτοιο. Αυτή ήταν η καλύτερη εκπομπή που έχει κάνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ότι ψάξε και βρες άλλα κακά. Μην βρίσκεις κακά στην ψυχαγωγία. Έχετε βρει εύκολα θύματα της ψυχαγωγίας και γεμίζετε τις σελίδες σας. Έβαζε τους ανθρώπους και πετάγανε τα έπιπλα από τα μπαλκόνια. Αυτό έκανα λάθος και το σταμάτησα. Αυτό έκανα λάθος και πένετε. Δηλαδή, είπα... σκέψεις τώρα στην Ελλάδα της κρίσης να πετάγανε τα έπιπλα μέσα από τα μπαλκόνια. Δεν είσαι λαϊκίστρια. Όταν τα πετούσα εγώ, τότε αυτά που πετούσα ήταν των 600 ευρώ και εμείς δίναμε 10.000 ευρώ δώρα. Επειδή σε αυτό όμως είχες δίκιο, γιατί με σταματούσε ο κόσμος και μου έλεγε, Γρηγόρη, πρόσεξε την εποχή που το έκανα το 2008 πολύ καλά οικονομικά. Πολύ καλά. Η Ελλάδα γενικά δεν είχε εκείνο το πρόβλημα, δεν είχε ξεκινήσει. Και αυτά που πετούσαμε ήταν 500-600 ευρώ. Δεν έχει σημασία. Δεν κάθεσαι εκείνη την ώρα. Συμφωνώ. Να πάρεις να μετρήσεις και να πεις αυτό έχει 200 πετατό. Έχεις δίκιο. Και γι' αυτό και που σταμάτησα μετά, λοιπόν, από 5-6 φορές που βγήκα έξω στον δρόμο, με σταματούσαν κάτι κυρίες, γιατί εμένα μου μιλάνε, μου τα λένε, έχω πολύ άνετη. Γρηγόρη μου, δεν είναι ωραίο το θέμα. Δεν είναι ωραίο να πετάτε τα έπιπλα. Και λέω, έχετε δίκιο, σας ζητώ συγγνώμη, το σταματάω. Δεν θα πω τώρα, μην μπούμε στη διαδικασία να μου πεις ένα πράγμα και εγώ να σου δικαιολογούμε για το τι κάνεις. Εγώ θέλω να σου πω αν εσύ πιστεύεις ότι είσαι μονική. Με κάποια πρόσωπα. Βγάζω εμένα.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό τέτοια σκέψη. Εμμονική είμαι με τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό έτσι. Αυτό θα μπορούσα να το παραδεχτώ. Μάλιστα. Αλλά άλλο να είναι ξεκαράσει. Να είσαι μια ιδέα. Εμμονικός, άλλο. Το δέχομαι. Να... Εγώ με τον Ηρακλή. Σε καταλαβαίνω. Κανείς δεν είναι τέλειος, βασικά. Πιστεύεις ότι έχει ξεπεράσει τα όρια με κάποιον? Έχεις νιώσει τον εαυτό σου ότι... Κοίταξε, τώρα μέσα στα 37-38 χρόνια... Μπορεί και να έχει συμβεί. Και ας πούμε στα τελευταία, δηλαδή βγάλε τα πρώτα 18 που είναι το ρεπορτάζ το καθαρό και πια στα τελευταία 20-25 που έχω τη στήλη, δεν μπορεί να μην το πάθεις αυτό. Δηλαδή όταν έχεις μια καθημερινή κυρίως στήλη, όχι κυριακάτικη, στο κυριακάτικο έχεις το χρόνο να σκεφτείς και να πεις τι μου φταίει ο έρμος. Στο καθημερινό, όταν είναι και έχει περάσει και η ώρα και η στήλη είναι καινή, εκεί λίγο μπορεί να κάνεις και να την κάνεις. Το δέχομαι αυτό. Τηλεκριτικός. Να το δεχτώ έτσι όπως ακριβώς το λες. Επιτρέπεται να κάνει εμφάνιση στην τηλεόραση από την ώρα που πλέον έχει στείλει στην εφημερίδα? Γιατί δηλαδή να μην πω εγώ, δεν τη πήγε καλά η τηλεόραση. Δεν έχει γίνει. Δεν γίνεται αυτό. Συνέχεια η τηλεόραση δεν είναι μέσα στην τηλεόραση. Δηλαδή ο Λιάγκας παρουσιάζοντας μια εκπομπή, λέμε τώρα πιάσαμε τον Λιάγκα. Επιτρέπεται να κάνει κριτική. Ο Περής που είχε ολόκληρο περιοδικό και ολόκληρη εφημερίδα, επιτρέπεται να κάνει τηλεόραση. Ο Θέμος που έχει με ένα δισέλιδο και κάνει κριτική, επιτρέπεται να έχει εφημερίδα. Πολλά έχω να σου πω. Ναι. Να στα αντιτάξω. Ξέρεις γιατί είδα πάνω. Λογικά ναι. Δεν επιτρέπεται. Λογικά. Λογικά. Χαίρομαι που το λες αυτό. Το 100%. Ναι. Αλλά δεν θα είμαι εγώ που δεν θα το κάνω όταν ξέρεις το κάνουν γιατί. Άλλοι 50. Okay. Το δέχομαι και είναι πολύ ωραία η απάντησή σου και είσαι πολύ ειλικρινή σε αυτό που λες. Συχαίνομαι που κρίνουν όλοι στην Ελλάδα τους πάντες. Το συχαίνομαι, σου μιλώ ειλικρινά. Δεν έχω να χρησιμοποιήσω καμιά λέξη. Το συχαίνομαι, ρε παιδάκι μου. Και συγγνώμη, όχι τόσο να σου πω, και στο επαγγελματικό να το δεχτώ. Που έχουν μπει και τόσο πολύ μέσα στα προσωπικά και συγχωρούν στα πάντα. Δηλαδή, όλοι κρίνουν χωρίς. Ποιος... Θα πρέπει να συχαίνεσαι και την άλλη πλευρά όμως, Γρηγόρη. Ό,τι γίνεται δηλαδή και ό,τι τρώμε και το χωνεύουμε σαν βλάκες. Τι, πιστεύεις ότι αυτό δεν, το έχουμε, δεν έχουμε καλή τηλεόραση? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε καταπληκτική τηλεόραση. Ναι. Αν δεις τη γαλλική τηλεόραση, που λέμε Γαλλία και ο διαφωτισμός και τα πάντα. Γαλλική αν δεις... βλέπεις? Βλέπω τα πάντα. Αλλά θες να το συζητήσουμε, απλά δεν καταλαβαίνω ότι βλέπω και προσπαθώ να μου τα εξηγούν. Α. Γαλλική, γερμανική, αγγλική, τα reality που κάνανε αυτές οι χώρες. Αυτά που δείξανε, αυτά που δείχνουνε, εδώ δεν θα τα δείχναμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τι λάθος έκανε η ελληνική τηλεόραση? Έβαλε ένα ψεύτικο κόσμο μέσα στην κοινωνία. Ψεύτικο. Ψεύτικο. Πού ήταν ψεύτικο? Είναι μια εικονική πραγματικότητα η τηλεόραση και αυτά που δείχνει. Δηλαδή, ξέρετε να το καταλάβω πιο συγκεκριμένα. Εικονική πραγματικότητα. Άρα, παιδί μου. Είναι το εύκολο. Είναι το. Δηλαδή. Παράγεις τώρα είδωλα και πρόσωπα τα οποία τα βάζεις στο μυαλό του 15χρονου και αντί να κάτσει το 15χρονο να διαβάσει και να γίνει, να μορφωθεί, λέει αχ τι καλά που θα ήταν να ήμουν με νεγάκι, πω πω. Μάλιστα, ποιος είπε ότι τηλεόραση...